Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Συμβούλιο Πολιτικής Συνεργασίας της ΟΚ ανέβαλε τη λήψη απόφαση στο θέμα των Σκοπίων μέχρι ότου ικανοποιηθούν οι τρεις όροι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 16 Δεκεμβρίου, έπειτα από τη λεπτομερή ανάλυση του μακεδονικού προβλήματος από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, κ. Αντώνη Σαμαρά. Ο απεσταλμένος του Αντένα στη Λισαβόνα, Κωστής Βέρος, μεταδίδει. Η απόφαση για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας των Σκοπίων αναβλήθηκε για αργότερα και η Πορτογαλική Προεδρία ανέλαβε την πρωτοβουλία να έλθει σε επαφή με τα Σκόπια για να πληροφορηθεί εκ μέρους των 12 εάν οι Σκοπιανοί πρόκειται να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις της κοινότητας για αναγνώριση. Όπως είπε στον Αντένα, ο Πορτογάλος Υπουργός Εξωτερικών Τζάο Ντεντέος Πινιέιρο δεν θέλει να κάνει σχόλιο επ' αυτού του θέματος, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα καρποφορήσει η πρωτοβουλία της Προεδρίας και το μόνο που έχει σημασία είναι να επιτευχθεί πρόοδος, ώστε η απόφαση που θα ληφθεί να μην δημιουργεί προβλήματα σε κανένα κράτος μέλος, να είναι πράγματι κοινή απόφαση. Γεγονός πάντως είναι ότι μετά την παρέμβαση Σαμαρά, οι εταίροι μας δεν έχουν μόνο γνώμη επί του θέματος, αλλά και πλήρη γνώση του προβλήματος. Ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον Αντένα, είπε: Κάναμε, κύριε Βέρο, για πρώτη φορά μια πληρέστατη ανάλυση ενημέρωση στους Ευρωπαίους εταίρους μας για την υπόθεση, την οποία δεν εγνώριζαν καλά. Υπάρχει λοιπόν σήμερα η απόλυτη απογραφή σε λεπτομέρεια όλων των ελληνικών θέσεων σε βάθος. Το δεδομένο είναι ότι οι ελληνικές θέσεις από τις τρεις συγκεκριμένες θέσεις που έχουμε τους έκανα ξεκάθαρο, απολύτως καθαρό, ότι δεν αλλάζουν. Γεγονός είναι ότι οι 12 μάλλον δεν θα επανέλθουν στις προϋποθέσεις που έθεσαν για αναγνώριση και ότι δεν φαίνεται να προχωρήσει ο καθένας μονομερός. Ακόμη και ο ίδιος ο Ιταλός, ο Τζάνι Ντε Μικέλης, είπε ότι θέλει να υπάρξει κοινή θέση και κοινή δράση. Ο καιρός θα δείξει. Για τον Αντένα, Κωστής Βέρος από τη Λισαβόνα. Ανάστατη είναι η κάτοικοι των ελληνικών χωριών κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια. Τα κρούσματα εισβολής Σκοπιανών για λαϊλασίες έχουν αυξηθεί. Ένα χωριό 200 μέτρα από τα σύνορα Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας δεν κοιμάται μετά τις τελευταίες επιθέσεις που έχουν δεχτεί οι κάτοικοι του. Οι γυναίκες δεν μας αφήνουν να βγούμε έξω. Οι γυναίκες φοβούνται. Γιατί ακούμε παρακάτω, σφάζουν, κλέβουν, κάνουν. Το βράδυ πίσω από το χωριό ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ειδοποιώ την αστυνομία. Τα τηλέφωνα δεν είναι τηλέφωνα. Δεν είναι τηλέφωνα τα τηλέφωνα. Και αυτή τη στιγμή πάτε να πάτε τηλέφωνο του Αντένα σας, αν μπορείτε. Δεν θα επικοινωνήσετε. Ή να φέρουν στρατό ή να μας δώσουν όπλα. Από τα 2-1. Ζητάμε από την πολιτεία να στείλει στρατό, να φυλάξει τα σύνορα, γιατί μην νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι μόνο κάτω. Ελλάδα είναι εδώ. Να το καταλάβουν αυτό το πράγμα πολύ καλά, ότι η Ελλάδα είναι εδώ και τους φυλάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ο ελληνισμός δοκιμάζεται όχι μόνο από τους Σκοπιανούς αλλά και από τους Αλβανούς. Σε αυστηρότατη γλώσσα, η ΕΟΚ ανακαλεί στην τάξη τα Τύρανα για τη συσβάρωση της ελληνικής μειονότητας απροκάλυπτες επιθέσεις οπλισμένων ομάδων Αλβανών. Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, φανατισμένοι Αλβανοί επιτίθενται στα τοπικά γραφεία του κόμματος των Βορειοϋπηρωτών Ομόνια, κάτω από την προκλητική αδιαφορία των αρχών. Επεισόδιο σημειώθηκε χθες τη νύχτα και η ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ Ελλήνων στρατιωτών και Αλβανών λαθρεμπόρων στο μοσχοχώριο Κρυσταλλοπηγής στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας Έλληνας στρατιώτης. Εντονότατα διαβήματα έγιναν από ελληνικής πλευράς στη ΔΑΣΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και η Υφυπουργός Εξωτερικών, κυρία Βιργινία Τσουδερού, επέδωσε διάβημα στον Αλβανό πρεσβευτή στην Αθήνα, ενημέρωσε τους πρεσβευτές των χωρών της ΕΟΚ και τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα, κύριο Σωτήρχο. Για την απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργούν οι Αλβανοί εις βάρος των Βορειοϋπηρωτών, ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Αντώνης Σαμαράς, δήλωσε. Πήραμε μια δήλωση γραπτή των 12 για την Αλβανία ως προς τις τελευταίες απαράδεκτες εξελίξεις, την κοινοτική θέση ότι είναι αυτές εξελίξεις κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα για την κοινότητα ως προς την Αλβανία και δεύτερον ότι η Αλβανία θα πρέπει επιτέλους να προσαρμοστεί με τις αρχές της ΔΑΣΕ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελληνική μειονότητα και την ανάγκη οι μειονότητες να μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εκλογές που έρχονται, διότι όπως ξέρετε έχει αποκλειστεί η Ομόνοια. Δύο στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στη Μυτιλίνη και 8 τραυματίστηκαν όταν κατά τη διάρκεια άσκησης έσκασε χειροβομβίδα. Ο απεσταλμένος μας στη Μυτιλίνη, Χρήστος Εφερλής, μεταδίδει.
Από την έκρηξη της αμυντικής χειρομοβίδας κατώ από άγνωστες συνθήκες σκοτώθηκαν οι στρατιώτες Γεώργιος Φιλομούζης 21 χρόνων από την Καρδίτσα και ο Θεόδωρος Μούσιας 21 χρόνων από το Βελεστίνο Βόλου. Ελαφρά τραυματίστηκαν 8 στρατιώτες που έπαιρναν μέρος στην προγραμματισμένη εκπαίδευση και μεταφέρθηκαν αμέσως στο Βοστάνιο Νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Ξαφνικά έγινε έκρηξη και μετά δεν είδαμε πολλά πράγματα. Το μόνο ευχάριστο από όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα ήταν ότι γλιτώσαμε. Δεν μπορούμε να τα πούμε από τώρα τα αίτια. Διενεργείται προανάκριση η οποία θα καθορίσει επακριβώς τα αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ στη Μυτιλίνη, οι σωροί των δύο άτυχων στρατιωτών θα μεταφερθούν αύριο το πρωί στους τόπους καταγωγής των. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα αρχίσει στο Προεδρικό Μέγαρο η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον κύριο Καραμανλή για τη χάραξη κοινής στρατηγικής στα εθνικά θέματα. Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν θα γίνει δεύτερη σύσκεψη. Στις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες συζήτησαν οι κύριοι Καραμανλής και Μητσοτάκης σε κατηδίαν συνάντηση αμέσως μετά την ορκομοσία του νέου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Στέφανου Μάνου και του Υφυπουργού κ. Κωνσταντίνου Δούση. Αναλαμβάνοντας τα νέα καθήκοντά του, ο κ. Μάνος τόνισε ότι θα φροντίσει να εναρμονίσει την οικονομία μας με την αυτή της ΕΟΚ και να μειώσει, όπως είπε, με κάθε μέσο το τέρας του πληθωρισμού. Εντός της ημέρας αναμένεται να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Κανελόπουλο προκειμένου να συζητηθεί το γνωστό θέμα που ανέκυψε μετά τη συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Ο κύριος Κανελόπουλος, που έφτασε το απόγευμα από τις ΗΠΑ, πήγε κατευθείαν στο γραφείο του στην Αντιπροεδρία, από όπου έμεινε επί 5 ώρες και ενημερώθηκε από στενούς συνεργάτες και συμβούλους. Και βγαίνοντας έδειξε εκνευρισμένος. Το πόρισμα υπόμνημα της Ειδικής Επιτροπής που συστάθηκε για την εξετάση των καταγγελιών για τα φακελάκια των γιατρών αναμένεται να δοθεί σήμερα στον Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνεται η αναπροσαρμογή των αμοιβών στους γιατρούς, στις ιατρικές επισκέψεις και στα νοσήλια των ιδιωτικών κλινικών. Με ένα φίλι, ο Υφυπουργός Εμπορίου κ. Ματζόρης και ο Πρόεδρος των Αρτοπιών κ. Παυλόπουλος ανακοίνωσαν το τέλος της διένεξης για την τιμή του ψωμιού. Αποφασίστηκε να μην γίνει απεργία και οι αρτοποί που προχωρούν σε αυξήσεις να αντιμετωπίζουν τον νόμο. Οι συναντήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Εμπορίου και των εκπροσώπων των αρτοπιών θα συνεχιστούν για το θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος. Ανεστάλλει η απεργία των τελωνιακών υπαλλήλων που ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει το πρωί και να διαρκέσει 5 μέρες. Η Ομοσπονδία Τελωνιακών ανακοίνωσε ότι επήλθε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών και ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα του κλάδου. Οι έρευνες για τις αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Φλούδας, έχει καθημερινές συναντήσεις για το θέμα με τον εισαγγελέα, κ. Πλαγιανάκο. Σήμερα ο κ. Φλούδας αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση για τις πειθαρχικές διώξεις, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκήθηκαν σε βάρος 6 δικαστών στη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη το πρωί θα συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη του έκτοτου Προέδρου του Ολυμπιακού, κ. Αργύρη Σαλιαρέλη, που κατηγορείται για τη φυγάδευση του Γιώργου Κοσκοτά στο εξωτερικό το 1988. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανανεώσει τη θητεία της Ελληνίας Επιτρόπου στην Κομισιόν κυρίας Βάσος Παπανδρέου, η οποία λήγει στο τέλος του χρόνου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο αντικαταστάτης της αναμένεται να οριστεί τέλος Μαΐου, ώστε να ενημερωθεί. Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας στρατηγικής πτέρυγας των ενόπλων δυνάμεων της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣ. Για άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα μας ενημερώνει η Ντέμι Χατζή. Έντονες ανησυχίες για την κλιμάκωση των συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Λιβανέζους αντάρτες εκφράζονται μετά το φόνο του ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολά, Σεϊχ Αμπάς Μουσάουι, από τα πυρά της Ισραηλινής αεροπορίας. Λιβανέζοι αντάρτες εκτόξευσαν τα ξημερώματα 23 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, δίχως όμως να υπάρξουν θύματα. Σε αντίπεινα, το Ισραηλινό πυροβολικό έπληξε περιοχές στο νότιο Λίβανο. Η οργάνωση Χεζμπολά απειλήσε ότι θα εκδικηθεί το θάνατο του ηγέτη, που κυδεύτηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό, παρουσία 50.000 ατόμων. Η Τουρκία έχει αναπτύξει στρατεύματα στα σύνορα Αρμενίας-Τουρκίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αξιωματούχοι. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η επέμβαση της Τουρκίας σε ενδεχόμενο πόλεμο μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Ο Ντεμιρέλ είπε ακόμη ότι η υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς τους Αρμενίους ενδέχεται να προκαλέσει πόλεμο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, James Baker, παρουσίασε στο Ρώσο Πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν τις αμερικανικές προτάσεις για την αποσυναρμολόγηση των πυρηνικών όπλων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την απασχόληση των πυρηνικών της επιστημόνων σε ένα διεθνές κέντρο επιστημών και τεχνολογίας. Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη ο επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, κ. Σουγκ Γιούγκ Κιμ, που συμπαρίσταται αυτή την περίοδο στον πρώτο Έλληνα πρεσβευτή στη Σεούλ, κ. Δημήτρη Μανολόπουλο, για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων στον οικονομικό, εμπορικό, πολιτιστικό, μορφωτικό και τουριστικό τομέα. Έφτασε σήμερα το μεσημέρι με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νότιο Κορέα, Σουγκ Γιούγκ Κιμ. Ο κ. Κιμ θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό την Τρίτη το απόγευμα, ενώ θα επισκεφθεί διάφορους υπουργούς. Ο κ. Κιμ, που είναι ο πέμπτος κατά σειρά οικονομικός παράγοντης Νοτίου Κορέας με δεκάδες επιχειρήσεις και προσφέρει από ετών τις καλές υπηρεσίες του στην πατρίδα του για την ανάπτυξη των ελληνοκορεατικών σχέσεων, θα παραμείνει στην Ελλάδα επί διήμερο. Ο καιρός όσο πάει και αγριεύει. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Εύη Παπαδάκη.
Επιδεινώνει το καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές, ισχυρούς ανέμους και πτώσεις της θερμοκρασίας. Το απόγευμα θα παρουσιάσει προσωρινή βελτίωση, ενώ την Τετάρτη το τσουχτερό, κρύο και βοριάδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Ειδικότερα στην Αττική, στην αρχή της ημέρας θα υπάρχει συννεφιά με βροχή και καταιγίδα. Αργότερα όμως ο καιρός θα παρουσιάσει προσωρινή βελτίωση, από το απόγευμα όμως θα βρέξει και πάλι, ενώ δεν αποκλείεται να χιονίσει για λίγο στην Πάρνηθα. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι νότιο-δυτικοί ισχυροί μέχρι 6 μποφόρ, αργότερα όμως θα γίνουν βόρειο-δυτικοί με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 4 με 5 βαθμούς και θα κυμανθεί στην Αθήνα από 5 μέχρι 11 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει συννεφιά με χιονόνερο χιόνι τις πρωινές ώρες. Προς το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί ισχυροί στην αρχή γρήγορα θα στραφούν και εδώ σε βόρειο-δυτικούς και θα ενισχυθούν σε πολύ ισχυρούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά και θα κυμανθεί στην πόλη από 4 μέχρι 8 βαθμούς Κελσίου. Τρία χρόνια συμπλήρωσε ο Αντένα Θεσσαλονίκης. Τρία κεράκια άναψαν απόψε στην τούρτα του Αντένα Θεσσαλονίκης. Ο Αντένα της Μακεδονίας μας γιόρτασε απόψε τα τρία του χρόνια επιτυχίας στα FM, παρουσία λαμπρών αστεριών του θεάτρου αλλά και του Προέδρου του Αντένα, κ. Μίνου Κυριακού. Τρία χρόνια επιτυχίας του Αντένα. Τι έκανε λοιπόν. Το Αντένα στη Θεσσαλονίκη εννοείς. Φοβάμαι ότι αν ήσασταν στην Αθήνα θα είχατε περάσει τον άλλον Αντένα. Έχετε ανεξάρτητο πρόγραμμα. Έχετε τα πρωτεία στη Βόρειο Ελλάδα και είναι τιμή σας τα πρωτεία στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία μας, διότι εδώ αυτή τη στιγμή παίζεται το μεγαλύτερο παιχνίδι. Εδώ είναι το προπύργιο του ελληνισμού. Γι' αυτό ο Αντένα πέτυχε, διότι ήταν ο ελληνικός σταθμός. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Σύντομη ενημέρωση στις 9 και 11 το πρωί. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στα νέα του Αντένα στις 2 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.